Οι προμήθειες των εμβολίων θα είναι κεντρικές. Υπάρχει κεντρική προμήθεια εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικογένεια προμηθεύεται κεντρικά για όλα τα κράτη-μέλη. Μιλάμε λοιπόν για 1,1 δις δόση του εμβολίου για την Ευρώπη. Οι δόσεις αυτές θα είναι στην ίδια χρονική περίοδο παράδοσης για την κάθε χώρα, με την ίδια αναλογία εμβολίων ανάλογα με τον πληθυσμό για την κάθε χώρα και στην ίδια τιμή του εμβολίου για την κάθε χώρα. Στην τιμή συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν μειώνεται το κόστος για όλες τις χώρες, κράτη-μέλη του εμβολίου. Πάμε. Ποιες είναι οι συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματευτεί με 6 εταιρείες. Με τις 4 έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνα ή συμβόλαια. Αυτές οι εταιρείες είναι η AstraZeneca, η Johnson & Johnson, η Sanofi, η Biotech, Pfizer, η CureVac και η Moderna. Πάμε. Ποιος είναι ο τρόπος που θα φτάσουν τα εμβόλια σε εμάς? Ποια είναι η αποθήκευση και η διανομή δηλαδή? Υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής εμβολίων σε όλο τον κόσμο, αυτών των μεγάλων εταιριών που είδατε και άλλων. Με διάφορους τρόπους αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν στις κεντρικές αποθήκες των κρατών μελών και εμείς έχουμε τέτοιες κεντρικές αποθήκες. Από τις κεντρικές αποθήκες θα πάνε με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Πόσα είναι αυτά? Θα είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2.117.440 συμπολίτες μας το μήνα. Πώς θα γίνει αυτό? Παρακαλώ μια διαφάνεια πίσω. Θα υπάρχουν 2 βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, 6 μέρες τη βδομάδα εργασία, Κυριακή ρεπό, και έχουμε υπολογίσει ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειαστεί 10 λεπτά πάνω κάτω προκειμένου να εμβολιαστεί. Αν χρειαστεί και αν παραστεί αυτή η ανάγκη, δηλαδή αν έρθουν παραπάνω εμβόλια στη μονάδα του χρόνου εντός μηνός, θα αναπτύξουμε περαιτέρω το σχέδιό μας για έξτρα και άλλα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά 1018 εμβολιαστικά κέντρα και 2.117.440 συμπολίτες μας το μήνα, ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, η πρωτομάχη φροντίδα υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας. Είχα πει την προηγούμενη Τετάρτη ότι το 30% των τεστ πλέον για COVID στη χώρα γίνεται στα κέντρα υγείας και στην πρωτομάχη φροντίδα υγείας αποσυμφορίζοντας τα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Βλέπετε στα αριστερά το χάρτη της Ελλάδας με τα ποσοστά του τέστινγκ στα κέντρα υγείας και στην πρωτομάχη φροντίδα υγείας. Είναι χώρος και σημείο που μπορεί να πηγαίνουν περιπατητικοί ασθενείς με ελαφρά συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα, με την υπόνοια της νόσου. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και αποσυμφορίζουμε τα νοσοκομεία μας. Παράλληλα, η Πρωτομάχη Φροντίδα Υγείας θα στηρίξει και όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό το project. Άρα λοιπόν, βλέπετε στα δεξιά πώς επιμερίζονται σε 7 υγειονομικές περιφέρειες τα εμβολιαστικά μας κέντρα. Εκεί θα εμβολιαστεί το κύριο κομμάτι των συμπολιτών μας. Η προτεραιοποίηση. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κυρία Πρόεδρος είναι εδώ, υλοποιεί σε σειρά συνεδριάσεων το project ανάλογα με τις ποσότητες των εμβολίων και την προτεραιοποίηση που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα, το καταλαβαίνουν όλοι, θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας, μετά θα εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως είναι αυτοί οι οποίοι είναι άνω των 65 χρονών ή οι συμπολίτες μας που έχουν υποκείμενη νόσο. Και τέλος, ο γενικός πληθυσμός. Τώρα, τι πρέπει να κάνει ο πολίτης? Ο συμπολίτης μας, λοιπόν, θα μπορεί να κλείσει ραντεβού. Ο εμβολιασμός θα γίνεται με ραντεβού. Θα επικρατήσει τάξη, οργάνωση και έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν σωστά. Πώς μπορεί να κλείσει ένας συμπολίτης μας ραντεβού? Μπορεί να κλείσει είτε με SMS, δηλαδή με μήνυμα, είτε online διαδικτυακά, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, είτε για αυτούς οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία ή δεν είναι συμβατοί με τις νέες τεχνολογίες, θα υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα στα οποία θα μπορεί να τηλεφωνήσει και να κλείσει το ραντεβού του στην πόλη του, κοντά στην περιοχή που μένει, σε συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο, να του δοθεί συγκεκριμένη ώρα στην οποία πρέπει να πάει και ούτω καθεξής. Για αυτή όλη την προσπάθεια, αυτό κομμάτι, το κομμάτι το ψηφιακό, είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια την οποία μας δίνουν.
Ανάποδα, πιο μπροστά να προχωρήσουμε. Πριν. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Το κράτος λοιπόν οφείλει λοιπόν, αν έχουμε την επόμενη διαφάνεια μετά τον πολίτη. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ πέρα, μισό λεπτό. Το κράτος, τι πρέπει να κάνει το κράτος. Το κράτος θα καταχωρήσει μέσα του ΆΜΚΑ τους συμπολίτες μας, θα καταχωρήσει τη βάση και θα δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές με τις οποίες θα μπορέσουν να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας. Πάμε τώρα σε ειδικές ομάδες. Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός των υγειονομικών? Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα γίνει σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υγειονομικές δομές. Βλέπετε εδώ πέρα σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Ποια είναι αυτά και πόσα είναι αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δομές, στα οποία θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ως προς τους οίκους ευγυρίας, 65 κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, εντός 10 εργάσιμων ημερών, θα εμβολιάσουν και τους εργαζομένους στους οίκους ευγυρίας και τους ωφελούμενους. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία όπου ο εμβολιασμός θα γίνει στους οίκους ευγυρίας. Παρακάτω. Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσφυγες και μετανάστες, ο εμβολιασμός θα γίνει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΗ, στα 34 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών, στα 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα 8 προαναχωρησιακά κέντρα. Θέλω να πω εδώ, να μείνουμε μισό λεπτό, ότι υπάρχει η παρουσίαση η οποία έχει γίνει στα κόμματα της μείζωνος και ελάσσωνος αντιπολίτευσης. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τα κόμματα και οι οποίες έγιναν αποδεκτές και θα γίνουν αποδεκτές στην πορεία. Είναι προφανές ότι με σύμπνοια και με διαφάνεια και με σωστό βηματισμό θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλα τα κόμματα και την κοινωνία και θα προχωρήσουμε αυτό το πρόσθετο, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, έχει πολλά logistics. Είμαι πεπισμένος όμως ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Πάμε. Υπάρχουν και τα σοφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, είναι 35. Θα ληφθεί ειδική μερίδα έτσι ώστε υγειονομικό προσωπικό των μονάδων υγείας που είναι κοντά σε κάθε σοφρονιστικό κατάστημα να μπορέσει να εμβολιάσει και το προσωπικό αλλά και τους ωφελούμενους. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, της έρευνας των πολύ μεγάλων αυτών εταιριών όλου του πλανήτη στην προσπάθεια να παραχθεί εμβόλιο. Είδατε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα εμβόλιο, υπάρχουν πολλά εμβόλια που είναι στη διαδικασία του να παραχθούν. Κάθε μέρα ακούμε θετικά μηνύματα. Φτάνει μόνο το εμβόλιο? Όχι, δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο, όμως είναι ένα σημαντικός, πολύ σημαντικός σταθμός. Γιατί αν προσέξουμε, γιατί αν σεβαστούμε το διπλανό μας, γιατί αν κάνουμε λίγο υπομονή εδώ τώρα το χειμώνα, σε δύσκολες συνθήκες που πιέζεται η κοινωνία, που πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είμαι πεπισμένος και είμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να αρχίσουμε σταδιακά να εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να χτίσουμε μια μερική και μετά συνολική ανοσία και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.